Το 2014 που ξεκινήσαμε, η προσπάθειά μας εντοπίζεται στην ανάδειξη του πλούτου των συστατικών που περιέχει το λεσβιακό ελαιόλαδο, τόσο από την Αδραμητιανή όσο και από την Κολοβή, αλλά και τις άλλες ποικιλίες του νησιού. Μάλιστα τότε, το 2014, υπήρχαν ελάχιστες αναφορές που αναφέρονταν σε αυτές τις ποικιλίες ως υποδιέστερες ποιοτικά. Αυτό δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε, επειδή βιωματικά γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Έτσι λοιπόν, μέσα από τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε όλο αυτό το χρόνο, από το 2014 μέχρι και σήμερα, αναδείξαμε ότι οι λεσβιακές ποικιλίες περιέχουν ένα πλούτο συστατικών. Πάνω από το 80% του έξτρα παρθένου έχει ισχυρισμό υγείας που προκύπτει από τις πολυφενόλες, είναι πάνω από 250 μιλιγράμμα ανά κιλό. Περιέχει ιδιαίτερα η Κολοβή 75% ελαϊκό οξύ, που αυτό είναι από τα υψηλότερα και είναι πολύ σημαντικό για την λειτουργία της καρδιάς μας, και χιλιάδες άλλα συστατικά τα οποία προκύπτουν τόσο από τις ποικιλίες όσο και από το περιβάλλον και από τη βιοποικιλότητα της Λέσβου, που είναι μοναδική. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και η τεκμηρίωση αυτή πήρε δημοσιότητα, μια σειρά από παραγωγοί και τυποποιητές έχουν αξιοποιήσει αυτές τις αναλύσεις για να εξάγουν το προϊόν τους σε διεθνείς αγορές. Μέσα από την προβολή, δηλαδή την χρήση αυτών των επιστημονικών δεδομένων, αλλά και την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας, δηλαδή μια ιστορία που να συνδέει την ιστορία του τόπου αλλά και την ποιότητα με τα επιστημονικά ευρήματα, κατάφεραν κάποιοι τυποποιητές και έχουν αξιοποιήσει αυτές τις, την τεκμηρίωση, αυτά τα δεδομένα, για να πουλήσουν σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές το προϊόν τους, όπως στην Αμερική, στην Ταϊβάν και Ελβετία, Γερμανία, Σουηδία και ούτω καθεξής. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την έρευνα? Η έρευνα αυτή ουσιαστικά έχει θέσει τα θεμέλια για να αναπτυχθεί ένα νέο μάρκετινγκ, ένα νέο είδος μάρκετινγκ, το οποίο να βασίζεται στην αυθεντικότητα και στην υψηλή ποιότητα. Χρειάζεται δε μία εκπαίδευση στην παραγωγική αλυσίδα, από τον αγρότη μέχρι και τον τυποποιητή. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει ως απαραίτητο επόμενο βήμα είναι να χρηματοδοτηθεί αυτή η ουσιαστικά προσπάθεια επιχειρηματικότητας, εμπλοκής δηλαδή ουσιαστικά των επιστημονικών ευρημάτων μέσα στο ένα μάρκετινγκ καινούριο, για να μπορέσει να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των δικών μας τυποποιητών και παραγωγών. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Έχω προτείνει να γίνει ένα Ινστιτούτο Πρόθεσης Λεσβιακού Ελαιολάδου. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση των παραγωγών, των ελαιοτριβέων και των τυποποιητών. Είναι ήδη σε μια τέτοια συνεννόηση η περιφέρεια με τον Ελγό Δήμητρα να γίνει κάτι τέτοιο. Και ουσιαστικά θα πρέπει όλη αυτή η γνώση που έχει αποκτηθεί μέσα από αυτή την έρευνα να εγκατασταθεί στη Λέσβο. Έχει ήδη γίνει αυτό το εργαστήριο στο Κάτω Τρίτος. Έχω φέρει εξοπλισμό υψηλής αξίας και το know-how εδώ, και αυτό πρέπει να συνδεθεί τώρα με επιχειρηματική προσπάθεια. Το εργαστήριο αυτό έχει αξιοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος που τρέχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα 4 προηγούμενα, και από φέτος έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός υψηλής αξίας όπως αυτόν που έχουμε στην Αθήνα. Έχω ήδη προσλάβει 2 ερευνητές. Ήδη από αυτά το εργαστήριο έχει προκύψει ερευνητικό αποτέλεσμα δημοσιευμένο και θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα, γιατί μέσα σε αυτό το κοινό ερευνητικό πρόγραμμα που τρέχουμε με τον Ελγό Δήμητρα θα γίνει διασύνδεση σε αυτό το επόμενο διάστημα των κλιματικών αλλαγών, των κλιματικών συνθήκων με την παραγόμενη ποιότητα. Έχουμε καταστήσει μετεωρολογικούς σταθμούς σε 2 διαφορετικά σημεία του νησιού για να συνδέσουμε π.χ. το μικροκλίμα με την ανάπτυξη τόσο των φύλων όσο και του καρπού. Οπότε τα επόμενα χρόνια θα ενταθεί η έρευνα στο γεωπονικό κομμάτι. Ωστόσο, τα ευρήματα ήδη της έρευνας θα πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο από τους επιχειρηματίες. Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι να τυποποιούμε εμείς οι ίδιοι το ελαιόλαδο στη Λέσβο και όχι να το πουλάμε σε άλλους για να το τυποποιούν και να παίρνουν την προστιθέμενη αξία του προϊόντος μας. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι τοπικοί φορείς τα αποτελέσματα της έρευνάς σας? Έχω αναφέρει ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να ιδρυθεί ένας
ουσιαστικά σύνδεσμος επιχειρηματιών που θα μπορούσε να συγχρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια, από τα κονδύλια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και να φτιαχτεί ένα Ινστιτούτο Προώθησης Λεσβιακού Ελαιολάδου που θα έχει στόχο να ενσωματώσει τα αποτελέσματα της έρευνας στην επιχειρηματικότητα.